Με τις συντάξεις τους παγωμένες εδώ και μία δεκαετία, την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, οι συνταξιούχοι που βιώνουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους συνθήκες φτώχειας κινητοποιούνται σε μια προσπάθεια να επιβιώσουν. 110 δισεκατομμύρια έχουν πάρει την τελευταία δεκαετία από τους συνταξιούχους και ένα ευρώ δεν έχουν πάρει αύξηση. Όχι πως οι άλλοι βέβαια κατηγορίες έχουν πάρει, αλλά εμείς υποφέρουμε γενικότερα για αυτά τα ζητήματα. Όλος ο κόσμος αναστενάζει. Λοιπόν, η κατάσταση έχει πάει πια στο προχώρητο. Συνάδελφοι παίρνουν τηλέφωνο στις ομοσπονδίες, στα σωματεία και λένε ρε παιδιά, τι θα γίνει. Το ρεύμα είναι όσο είναι η σύνταξη. Τα υπόλοιπα τι θα γίνει. Στις 24 Ιουνίου στην πλατεία Κλαφμόνο στην Αθήνα, συνταξιούχοι από όλη τη χώρα καλούνται να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, με τον οποίο ζητούν συνάντηση. Στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο θα διαδηλώσουν ενάντια στην ακρίβεια και στις περικοπές. Είμαστε εδώ μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους να συντονίσουμε τον αγώνα μας στην Αθήνα στις 24 του μήνα και να διεκδικήσουμε πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία μας έχουν παρακρατήσει μέχρι τώρα, δεύτερον να διεκδικήσουμε αυξήσεις της συντάξης πραγματικές στο σύνολο των συντάξεων και της προσωπικής διαφοράς και όχι το 23 αλλά τώρα. Πρέπει σίγουρα στο επόμενο διάστημα να κινητοποιηθεί γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των συνταξιούχων της Κρήτης που συναντήθηκαν στο εργατικό κέντρο Χανίων για να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση της Αθήνας έθεσαν το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους για μια αξιοπρεπή ζωή. Θέλουμε πρώτον ζήτημα να πάρουμε αύξηση το 2022 και όχι το 2023 που σκέφτεται η κυβέρνηση βάσει του νόμου να μας δώσει. Δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία έχουν παρακρατούνται το τελευταίο 11μηνο που δεν μας τα δώσανε. Είναι για τα δώρα και το επικουρικό. Μας τα δώκανε από την κύρια σύνταξη, αλλά μας τα πήραν πίσω με την εφορία, μας τα φορολογήσανε. Εμείς σαν συνταξιούχοι ζητάμε εδώ και τώρα αυξήσεις στις συντάξεις μας. Να μην υπάρχει σύνταξη κάτω από 650 ευρώ. Το καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, ας πούμε. Για δε τις ενισχύσεις που αποφάσισε η κυβέρνηση τόσο για την επιδότηση των καυσίμων όσο και του ηλεκτρικού ρεύματος, οι συνταξιούχοι τις χαρακτηρίζουν ως ψίχουλα.